Κύριε Υπουργέ, η φετινή ΔΕΘ επιστρέφει, 86η ΔΕΘ με πολύ κόσμο. Τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα για τη χώρα? Καταρχήν είναι ένα γεγονός ορόσημο κατά κάποιον τρόπο για την, και για την κυβέρνηση, για την όποια κυβέρνηση, και για την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την ίδια την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοινώνει το σχέδιό του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ειδικά φέτος, μιας και έχουμε περάσει από μια πολύ μεγάλη περίοδο πολλαπλών κρίσεων, με δεδομένο ότι μπροστά μας έχουμε άλλη μια μεγάλη πρόκληση που αφορά στην ενεργειακή κρίση, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να εξειδικεύει μέτρα, να εξειδικεύει επιλογές που θα ενισχύσουν και τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.